Σημαντικές αποφάσεις για το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, το ζήτημα της προσχολικής αγωγής καθώς και για το φλέγον, το τρέχον διάστημα θέμα της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, έλειφθησαν κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, στην διάρκεια της συνάντησης δόθηκε και το πράσινο φως για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Δεν έχω κρύψει ποτέ ότι η παιδεία αποτελεί για μένα προσωπικά απόλυτη πολιτική προτεραιότητα. Και θα προχωρήσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του σχεδίου μας για μια ποιοτική δημόσια παιδεία για όλα τα Ελληνόπουλα, για αναβαθμισμένα πανεπιστήμια, για τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Συζητήσαμε το ζήτημα της δίχρονης προσχολικής αγωγής. Όπως είναι γνωστό, είμαστε υπέρ της δίχρονης προσχολικής αγωγής, πλην όμως πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν και απαραίτητες υποδομές και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να υλοποιηθεί αυτή η αλλαγή. Θα προβούμε σε όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες με γνώμονα το να μην μείνει κανένα παιδί εκτός οποιασδήποτε δομής. Εξεταστικό σύστημα. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι οι μαθητές δεν χρωστούν κάτι επειδή αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Συνεπώς, δεν θα αλλάξει το εξεταστικό σύστημα ως ισχύει σήμερα στους βασικούς του άξονες. Συνεπώς, τα παιδιά τα οποία εισάγονται τώρα στην τρίτη ηλικίου θα εξεταστούν στο σύστημα το οποίο ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πλην όμως, θα προβούμε άμεσα σε βελτιωτικές κινήσεις που στόχο θα έχουν να διορθώσουν στρεβλώσεις του νη συστήματος και ειδικά θα προβούμε σε έναν εξορθολογισμό της ύλης, η κάλυψη της οποίας δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ξέρετε, στο πρώτο νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, θα υπάρχει ρύθμιση για την κατάργηση του ασύλου. Όσον αφορά τα μηχανογραφικά, των οποίων η προθεσμία λύγει προσεχώς, θα δοθεί παράταση στην υποβολή των μηχανογραφικών, προκειμένου ακριβώς να διαπιστώσουμε όσον αφορά τα νέα τμήματα, εάν υπάρχουν οποιασδήποτε αδυναμίες όσον αφορά τη λειτουργία αυτών των νέων τμήματων, είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε όσον αφορά υποδομές. Μετά από αναλυτική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, όπως ξέρετε, ήταν και προεκλογική δέσμευση να μην προχωρήσει η ίδρυση τέταρτης νομικής στην Πάτρα.